τέτοια θλιβερά φαινόμενα, η δολοφονία νέων ανθρώπων, συνδέονται άμεσα με την δράση και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που γεμάνονται από το χώρο των συμφέροντων. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι που δημιουργούν τους οπαδικούς στρατούς και τους χούλιγκαν, και τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι που τελικά αναγκάζουν τους φιλάθλους να ταυτίσουν την αγάπη για την ομάδα με τα συμφέροντα του αθλητικού. Αν δεν εκλείψουμε λοιπόν αυτά από τον αθλητισμό, δεν πρόκειται να εκλείψουμε και αυτά τα θλιβερά φαινόμενα, να έχουμε δολοφονίες, να έχουμε μαχαιρώματα νεαρών ανθρώπων. Τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, καλούμε ο αθλητισμός, η ενασχόληση με τον αθλητισμό, να είναι μεγάλη για όλους, εργαζόμενους, παιδιά, φοιτητές, και να εκλείψουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ώστε να εκλείψει αυτό το φαινόμενο και να μην θρυνούμε νέους ανθρώπους κάθε τόσο. Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Άρκη, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, τα εργατικά σωματεία της πόλης καταθέσαμε λίγα λουλούδια στην μνήμη του. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, γιατί τα αίτια αυτά συνεχίζουν να είναι εδώ. Είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό που δημιουργούν στρατούς, είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν δημιουργήσει, που έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο, έτσι ώστε ο αθλητισμός να μην είναι χαρά, να μην είναι μαζικός, να μην είναι δωρεά για όλο το λαό, αλλά είναι, να είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ανθρώπων. Συνεχίζουμε και παλεύουμε για μαζικό δωρεάν αθλητισμό για όλους, ειδικά τους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να βγαίνει και η ευγενής άμυλα και να μην διαμορφώνεται πλαίσιο ώστε να έχουμε τέτοια εγκλήματα. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε και τη δράση μας και όλο το επόμενο διάστημα. Συμμετέχουμε μαζί με φοιτητικούς συλλόγους, μαθητές και φορείς στη μεγάλη σιωπηλή διαμαρτυρία που θα γίνει το απόγευμα στη μνήμη του Άρκη.